Καταλαβαίνεις θέσεις του, σχέδιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η εκκίνηση της ΕΑΡ της Πρόεδρος, παραμένει στην αφετηρία Μαριγούλα. Στα γρήγορη εκκίνηση έχει ο Φάριερ, ο οποίος παίρνει αμέσως την πρωτοπορία και οδηγήσει μπροστά από την Αντρέικα που ακολουθεί η δεύτερη. Και ο πίσω είναι η Ανέτα Σάντι με τον μικρό Παύλο. Ο άθλιος βελτιώνει θέση του σε βάρος του Καζάκρο Σμάιλι. Ενώ παρέμεινε η Μαριγούλα στα στο 900 άρι περίπου. Ο Φάριερ βρίσκεται στην πρωτοπορία 2 μίκη και προηγείται τη Αντρέικα. Πιο πίσω προσπαθεί σε καλή θέση η Ανέτα Σάντι καθώς και ο μικρός Παύλος. Με άθλιο Καζάκ Ρόουζ, Σμάιλι και Καζάκ Ρόουζ. Στο 600 άρι πλησιάζουμε τώρα με τον Φάριερ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Αντρέικα ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Έρχεται τώρα ο μικρός Παύλος για να πλησιάσει περισσότερο. Προσπαθεί να κάνει και ο άθλιος να περάσει την Ανέτα Σάντι. Περνούμε τώρα το 500 άρι, φτάνουμε στο 400 άρι με τον Φάριερ να προηγείται. Πιέζει τώρα ο μικρός Παύλος και βρίσκεται στο μισό μήκος. Στα δύο μήκη είναι ο άθλιος. Πιο πίσω προσπαθεί από την εσωτερική Ανέτα Σάντι να επανέλθει σε αμοιβόμενη θέση με τον μικρό Παύλο να κάνει επίθεση τώρα στο Φάριερ. Και να περνά στην πρωτοπορία. Ο μικρό Παύλο κυνηγάει τώρα. Ο άθλιος, ο οποίος φέτο έχει και αυτός δυνάμεις με μικρό Παύλο να έχει προβάδισμα. Ένα 1,5 μήκος από τον άθλιο που προσπαθεί να μείνει κοντά του. Πιο πίσω κάνει τέλος η Σμάιλι. Ο μικρός Παύλος φέτο έχει τις δυνάμεις. Μικρός Παύλος έχει τις δυνάμεις μέχρι τέλος να κερδίσει άνετα την υποδρομία. Άθλιος, πιο πίσω Φάριερ με Σμάιλι. Βλέπω ένα τελευταίο μέτρο. Ο μικρός Παύλος παίρνει το προβάδισμα στο μέσο της ευθείας, το οποίο θα διατηρήσει άνετα μέχρι τέλους. Άθλιος, Φάριερ που οδήγησε, Σμάιλι που έκανε finish στο τέλος για να περάσει τέταρτη.